Αισιόδοξος ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης θα επιτρέψει τελικά τη λειτουργία της εμπορικής αγοράς την τελευταία Κυριακή του χρόνου, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου μετά και την άκαρπη συνάντηση των εκπροσώπων των εμπόρων με τον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δημήτρη Αλεξόπουλο. Ο τελευταίος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παραβεί τον νόμο και να εκδώσει απόφαση για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στις 29 Δεκεμβρίου. Κατά συνέπεια, όποιοι επιχειρήσουν να ανοίξουν απειλούνται με πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ και αυτόφορο. Μπορεί τα πρόσφυγα να είναι αυστηρά, αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημη απάντηση, γιατί περιμένουμε, έχει γίνει μια προσπάθεια από το Πνευματικό και από εμάς. Έχει πάει αυτή τη στιγμή ένα έγγραφο στον κύριο Χατζηδάκη και περιμένουμε απάντηση μέσα στην ημέρα ή ενδεχομένως θα την περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα, μετά την αργία των Χριστουγέννων. Άρα ακόμα υπάρχουν ελπίδες, γιατί αυτό εδώ και 10 μέρες το κινητοποιεί η διοίκηση, το κινεί πάρα πολύ δυναμικά. Οπότε θα είναι νωρίς να πούμε ακόμα ότι θα ανοίξουμε παράνομα, θα ανοίξουμε νόμιμα. Ας περιμένουμε λίγο, έστω και αργά, έστω και καθυστερημένα, μήπως την τελευταία στιγμή, γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι τελικά θα πάρουμε την έγκριση από την Αθήνα και θα ανοίξουμε και θα ηρεμήσει αυτός ο πόλεμος που έχει γίνει και αυτή και κάποια λασπολογία που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Την ίδια στιγμή, η κίνηση στην Χριστουγεννιάτικη εμπορική αγορά του Βόλου, χωρίς να υπολογίζονται η χθεσινή και η σημερινή ημέρα, είναι φέτος μειωμένη έως και 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εικόνα ήταν μέτρια, αλλά ευελπιστούμε αυτές οι δύο μέρες προπραμονές και παραμονές, οι οποίες πάντα ήταν δυνατές, οπότε μπορεί ελαφρώς να αναστρέψει το κλίμα. Γι' αυτό περιμένουμε και σήμερα, που είναι μια μέρα μόλις από τις 10 ως 8 το βράδυ συνεχόμενα, να έχει κίνηση η αγορά. Μην ξεχνάμε χθες το πανδημόνιο που έγινε στις τράπεζες με τα λεφτά που βγήκαν από τα ATM και από τα ταμεία. Οπότε κάποια από αυτά τα λεφτά ευελπιστούμε να πέσουν στην αγορά.